Καλησπέρα. Σάββατο 14 του Δεκέμβρη 2019 και είδατε από το εξώφυλλο ότι γελάω. Γελάω, θα γελάσουμε απόψε, ετοιμαστείτε. Έχουμε μία ωραιότατη επιστολή από μία φίλη που ρωτάει «Μιζέρια, τσιγκουνιά ή απλά παρτάκιας». Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, είναι βράδυ που κάνουμε το vlog και πίνουμε και το ζεστό μας. Ξέρετε ότι τα έχω γυρίσει από την προηγούμενη εβδομάδα αυτά που είμαι στην Ελλάδα τώρα. Αχ, τι ωραία έτσι να έχει κρύο και να πίνεις ένα ζεστό ρόφημα. Ό,τι πρέπει. Πιείτε τα ποτά σας, τα ζεστά σας, γιατί θα γελάσετε, θα τα χρειαστείτε. Θα ήθελα να με διαφωτίσετε σχετικά με την τελευταία μου γνωριμία. Θα προσπαθήσουμε να σας διαφωτίσουμε, αν και νομίζω εσύ θα μας διαφωτίσεις. Γνώρισα κάποιον από τα social media και εδώ και 2 μήνες έχουμε βγει συνολικά 7 φορές. Ο συγκεκριμένος έχει μεγαλώσει σε ένα χωριό στην επαρχία. Είναι μοναχοπέδι, είναι στρατιωτικός, έχει δηλαδή σταθερό εισόδημα και 2 χρόνια μικρότερός μου. Εγώ είμαι γύρω στα 30 και εκείνος είναι 2 χρόνια μικρότερος. Μια χαρά, μέχρι εδώ μια χαρά ενώ ηλικιακά κλπ. Όταν βγήκαμε την πρώτη φορά μου φάνηκε ένας απλός χαρακτήρας. Χωρίς κάτι το συναρπαστικό. Ενώ η συζήτηση, συγγνώμη που γελάω, έχω διαβάσει από πριν. Ενώ η συζήτηση γυρνούσε γύρω από το CrossFit. Είναι ένας τύπος προπόνησης που γυμνάζει πολύ το σώμα. Ξέρω, έχω γιο ο οποίος έχει πτυχίο στην επιστήμη του αθλητισμού και το σπορ. Λοιπόν, για το οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία και σχεδόν μονοπόλησαν την κουβέντα μας οι επιδόσεις του στο CrossFit και τα σωματικά ωφέλη που αποκόμισε από αυτό. Ανέφερε επίσης ότι είχε μια σχέση με μια κοπέλα στο παρελθόν για ένα χρόνο, η οποία λόγω επαγγέλματος πήρε απόσπαση από την Αθήνα στην επαρχία και γι' αυτό χώρισαν. Καθώς και ότι δεν έχει πολλές παρέες τελευταία γιατί όλοι μπήκαν σε σχέσεις και χάθηκαν. Λοιπόν, κέρασε κανονικά στο πρώτο ραντεβού και χωριστήκαμε. Ο καθένας πήρε το αυτοκίνητό του και φύγαμε. Μια χαρά. Συνεχίσαμε την επικοινωνία. Να αρχίσει τώρα, κοίτα τα ποτά. Συνεχίσαμε την επικοινωνία και λίγες μέρες μετά που γέννησε η φίλη μου, έτυχε να ήταν κάπου κοντά στο μευτήριο. Οπότε μου ζήτησε να περάσει να με δει έστω για λίγο. Το θεώρησα όμορφη σαν σκέψη και δέχτηκα. Ωστόσο, πού να φανταστώ ότι αυτός, αντί να με πάρει τηλέφωνο, ότι ήρθε ώστε να βγω έξω, αντιθέτως πάρκαρε και μπήκε μέσα στο μευτήριο. Τον είδα να πλησιάζει, ενώ εκείνη την ώρα καθόμουν με γονείς, με φίλους, με τους γονείς της φίλης μου κτλ. Και αυτός ήρθε, σαν να με ξέρει χρόνια, χαιρέτησε, ευχήθηκε, φαίνοντας με σε αρκετά δύσκολη θέση, καθώς δεν είχα πει ότι βγαίνω με κάποιον. Εξάλλου ήταν πολύ νωρίς. Πήγε ακάλεστο στο μευτήριο. Ανορίωτος ο τύπος, ανορίωτος. Του μίλησα βγαίνοντας ότι πώς το σκέφτηκες και ήρθες μέσα σε μια τέτοια προσωπική στιγμή. Η απάντηση του ήταν «Συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα. Σε είδα από την Τζαμαρία και χάρηκα, οπότε ήρθα να σε δω. Είδα φως και μπήκα δηλαδή». Μην κοιτάς βαρά, έχουμε βγει 1-2 φορές και σου στέλνω μήνυμα ότι είμαι στο μευτήριο γιατί γέννησε η φίλη μου και λες «Α, θα έρθω να σε δω». Και εννοεί να μπει μέσα στο δωμάτιο που γέννησε η κοπέλα να πας να ευχηθείς σαν να είσαι σόγαμπρος. Από το πρώτο δεύτερο ραντεβού, μα καλά. Από εκεί άρχισαν και είχαν ενδιασμούς γι' αυτόν, θεωρώντας ότι διακατέχεται από μια νοριμότητα. Η θεωρία σου με βρίσκει σύμφωνη. Αλλά τελικά διαπίστωσα πολύ χειρότερα στοιχεία. Πιείτε τα ποτά σας είπαμε, πιείτε τα, πιείτε τα. Ζεστά, κρύα, αλκοολούχα, μη πιείτε τα. Εγώ πίνω μη αλκοολούχα, Και χωρίς καφέινη τέτοια ώρα. Όταν ξανακανονίσαμε, ήρθε και με πήρε με το δικό του αμάξι, μέσα στο οποίο έκανε σαν τρελός. Νευρίαζε αν έπεφτε σε λακκούβα, νευρίαζε αν έχανε το δρόμο, έβριζε τους οδηγούς, ενώ επίσης μου έκανε παρατήρηση γιατί χτύπησα δυνατά την πόρτα βγαίνοντας. Αυτό με το αυτοκίνητο μου θυμίζει μια ιστορία που μετά. Στο μαγαζί πλήρωσε ο καθένας τα δικά του
Ενώ αυτός μου είχε ζητήσει να βγούμε και είχε επιλέξει και ένα πάρα πολύ ακριβό εστιατόριο για φαγητό κιόλα. Είχε αμάξι να συντηρίζει το φαγητό σου, θα πλήρωνε. Μου ανακοίνωσε ότι έκλεισε διακοπές με φίλους του για 2 εβδομάδες σε ελληνικά νησιά και φεύγει την επόμενη μέρα. Εδώ θέλω να πω. Θα το πω μετά. Θα πω μετά την άποψή μου για το ποιος πληρώνει στα ραντεβού. Θα την πω μετά, θα την πω τώρα. Στην επιστροφή το ρώτησα γιατί κάνει έτσι με το αυτοκίνητο και η απάντηση του είναι ότι τσακώθηκε με τον πατέρα του για να το πάρει και το προσέχει πολύ. Το αυτοκίνητο το προσέχει πιο πολύ από την κοπέλα. Δικό μου σχόλιο αυτό. Το βάλω αυτό τίτλο. Το αυτοκίνητο το προσέχω πολύ. Στην πορεία μέσα από κουβέντες κατάλαβα ότι οι γονείς του είναι πολύ ψυχροί σαν άνθρωποι, δεν έχουν συναναστροφές, δεν είναι καθόλου κοινωνικοί και τον πίεσαν να περάσει σε μια τέτοια σχολείο στρατιωτικός για να πληρώνεται. Επειδή έχουν οικονομικά προβλήματα μεγάλα και δεν έβγαινα για να κάνει σπουδές πάνω στην πληροφορική που ήθελε πολύ περισσότερο, μάλιστα. Την περίοδο που έλειπε διακοπές έστελνε μηνύματα, αλλά δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο που είναι πιο normal τρόπος επικοινωνίας για τα δικά μου δεδομένα. Ναι, που θα χαλούσε τις μονάδες του, θα σε πάρει τηλέφωνο. Όταν γύρισε και βγήκαμε, που αυτός μου το ζήτησε πάλι, μου έλεγε ότι ήταν άφραγκος μετά τις διακοπές, ότι χάλασε πολλά, κοίταζε τον κατάλογο των ποτών και του είπα κερνά εγώ, μην αγχώνεσαι. Ωστόσο όλη την ώρα έλεγε για τα λεφτά, όλη την ώρα άκουγα για το πόσο λάθος ήταν οι διακοπές και πόσο πολλά λεφτά έφυγαν. Μιλάμε τώρα έτσι εντελώς δεκαβλεά να βγαίνεις να ραντεβού με τον άλλον και να κλαίγεται για τα λεφτά που έφαγες στις διακοπές. Με κούρασε αυτή η μιζέρια και η γκρίνια, πώς την άντεξες απορώ. Τα κλαμπούθελε. Θα σηκωνόμουν στη μέση του ραντεβού, θα του δίνα και ένα 20 ευρώ, πόσο κάνει το ποτό του, έδωσε παραπάνω. Και ένα 20 ευρώ εκεί πέρα, πιες και το ποτό σου μάνα μου και θα φεύγα. Όχι να κάθομαι να ακούω να κλαίγεται που πήγε διακοπές. Πήγες κάπου ωραία, μην τον γκρινιάζεις. Σωστά. Βγήκαμε άλλες 2 φορές, όπου πλήρωνε ο καθένας τα δικά του, με αποκορύφωμα την τελευταία φορά, πήγαμε για ένα απλό περπάτημα. Περιμένετε, τα ωραία έρχονται, έρχονται. Επειδή δεν ήθελε να ξοδεύει λεφτά. Και μου λέει, θες νεράκι? Του λέω ναι. Και τον βλέπω να περιμένει να του δώσω τα 50 λεπτά, ενώ δεν έφευγε. Περιμένετε. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα ψηλά και του δίνω 5 ευρώ σε χαρτονόμισμα. Το παίρνει, πληρώνει και το δικό του νερό και δεν μου γύριζε τα ρέστα ποτέ. Πήρε και 4 ευρώ. Τι ρε ζήλης. Τι ρε ζήλη ήταν αυτό. Σου δίνει η κοπέλα 5 ευρώ για να πληρώσεις το νερό και παίρνεις και τα ρέστα. Φυσικά ξενέρωσα τη ζωή μου. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω πως όλοι μας έχουμε οικονομικά προβλήματα. Αλλά εγώ για παράδειγμα, λόγω αυτού δεν πήγα φέτος 2 εβδομάδες διακοπές σε νησιά και μετά να καταχράζουν τα λεφτά του ατόμου που λέω ότι θέλω να κάνω σχέση μαζί του. Ούτε εμείς και εμείς δεν είχαμε λεφτά και δεν πήγαμε διακοπές. Αλλά αγοράζαμε μόνοι μας τα νερά μας. Πραγματικά, σας το λέω. Ποτέ δεν με βάλαμε άλλο να μας αγοράσει τα νερά και να μην του επιστρέψουμε και τα ρέστα. Σαν να είσαι η μαμά του έκανε. Πω πω. Και αν δεν μπορεί να σου πάρει ο άλλος ένα μπουκαλάκι νερό και δεν σέβεται και τα δικά σου χρήματα όπως εσύ τα δικά του για να σου γυρνάει τα ρέστα σου, τι να τον κάνεις ακριβώς, τι να τον κάνεις. Τα 4 ευρώ θα τον έσωζα. Ό,τι προαιρείται ο καθένας. 4 ευρώ, 4 ευρώ. Με 4 ευρώ θα αγόραζε ακόμη 8 μπουκαλάκια νερό. Το σκέφτηκες αυτό? Καλύτερα να μου ζητούσε δανεικά. Και μέσα στο αυτοκίνητο του μίλησα διακριτικά. Ενώ δεν θα έπρεπε, αλλά συγκρατήθηκα. Και του είπα ότι νιώθω πως δεν μας βλέπει σαν ομάδα και μου δείχνει πως δεν επενδύει σε εμάς με τη στάση του. Και μου απάντησε ότι είναι δύσκολο όχι μόνο αυτό το μήνα, αλλά αυτή την περίοδο. Και γενικά έχει τελειώσει. Μπορώ να σε κρατήσω. Και μου απάντησε ότι είναι δύσκολο όχι μόνο αυτό το μήνα, αλλά αυτή την περίοδο και γενικά έχει τελειώσει η συνδρομή του στο γυμναστήριο CrossFit. Και είναι να δώσει 400 ευρώ για όλο το χρόνο.
Έχει σέρβις για το αυτοκίνητο, να αγοράσει σκευάσματα που πίνει για το σώμα του κτλ. Κτλ. Τη γυναίκα τι τη θες, βρε. Τη γυναίκα τι θες. Παντρέψου το αυτοκίνητό σου, το γυμναστήρι, το crossfit σου και ας τη γυναίκα στη θέση τη. Και του απαντάω, ενώ όλοι έχουμε θέματα, εγώ π.χ. έχω εφορία, εμφιά, αλλά κάνω δύο δουλειές για να βγάλω τα ίδια που βγάζει αυτός ενώ δουλεύει μέχρι 3 το μεσημέρι, Δευτέρα ή Παρασκευή. Του μίλησα ανοιχτά και του είπα πως θεωρώ ότι δεν θέλει να επενδύσει για μια σχέση με προπτική και φαίνεται από τις πράξεις του, ακόμα και αν ισχυρίζεται το αντίθετο. Η μεγάλη τελεία μπήκε την ίδια μέρα όταν του λέω ενώ με γυρνούσε σπίτι για να το τσεκάρω ότι σε βγάζω και από το δρόμο σου και κάνεις χιλιόμετρα παραπάνω για να με πας στο σπίτι μου. Και η απάντηση του ήταν ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι όλες τις φορές που έχουμε βγει στα μέρη που πάμε θα βόλευε να με έπαιρνες εσύ με το δικό σου. Να μην μπαίνει και το καλό το αυτοκίνητο που τσακώθηκε με το πατέρα του για να το πάρει, να μην μπαίνει σε κίνδυνο, μπας και γρατσουριστεί. Πείτε μου σας παρακαλώ, τα παραπάνω είναι στοιχεία μίζερου, τα παραπάνω τσιγκούνι ή απλώς παρτάκια. Και θεωρείτε λάθος μου ότι απέρριψα την πρόταση του για σχέση ενώ τον έβαλα στον κάδο τον απορριπτήριο συντρόφων λόγω καταλληλότητας. Τώρα σοβαρό μιλάς, ρωτάς ειλικρινά ή ρωτάς ρητορικά. Νομίζω ρητορικά ρωτάς για να γελάσουμε μας το στήλες. Όχι ότι είναι ψέμα, σε πιστεύω την αλήθεια, έχω ακούσει και χειρότερα. Μήπως εγώ είμαι τόσο περίεργη, θέλω να μου μιλήσετε ανοιχτά, όπως τόσο καταπληκτικά το κάνετε πάντα. Συγγνώμη για τη μεγάλη επιστολή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, με εμφάνιση, με εκτίμηση μια φανατική σας θαυμάστρια. Και εγώ είμαι φανατική σου θαυμάστρια που μας έκανες και γελάσαμε τόσο πολύ, γιατί τα έγραψες και με χιούμορ. Έχουμε και update! Καλησπέρα σας αγαπημένη μου κυρία Θέκλα. Ένα μικρό update για μένα είναι ότι αφενός πέρασα στη σχολή που επιδίωκα, μπράβο. Οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να ξεκινήσω δωρεάν να σπουδάζω αυτό που αγαπώ στο τίποτα. Αφετέρου με βλέπει σχολαστικά ψυχολόγος μια φορά την εβδομάδα. Η απορία μου είναι εσύ δεν το βλέπεις το ψυχολόγο μου, αλλά αυτό σε βλέπει, πλάκα κάνω. Έθεσα νέους στόχους εδώ και μήνες, έχω άλλη διάθεση και κάνω όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον. Ό,τι δεν μου αξίζει το άφησα πίσω γιατί έχω επενδύσει στη γενικότερη εξέλιξή μου. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ από καρδιάς, η φανατική σας θαυμάστρια. Τρεις καρδούλες. Έχω και άλλες φανατικές θαυμάστριες. Είμαι ο φιλενάδα. Πάρα πολύ καλά έκανες που τον απέρριψες. Μάνα μου, αυτός δεν είναι καλά. Είναι για σχέση τούτος. Τούτος δεν είναι για σχέση. Τούτος ψάχνει χορηγό. Αυτός ψάχνει χορηγό. Και... δεν πω τώρα τίποτα. Πού να πάει, να γυρευτεί. Ψάχνει χορηγό. Να του πληρώνει τη βενζίνη για το αυτοκίνητό του, να του κάνει τον οδηγό για να μην μπαίνει το αυτοκίνητο σε ταλαιπωρίες και έγνοιες, να του πληρώνει τα νερά του, να του πληρώνει το crossfit του, τίποτα άλλο. Μας παρατάει λίγο εγώ. Άντε. Κοιτάξτε, τώρα θέλω να πω τη γνώμη μου σοβαρά για τα ραντεβού, τη σχέση και τα χρήματα. Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια περίοδο κρίσης οικονομικής και πλέον δεν έχουμε λεφτά. Ζούμε στην περίοδο των ισχνών αγελάδων. Εγώ λέω συχνά, μπορεί να μου πει μια φίλη μου, πολύ ωραίο αυτό, πού το πει, πότε το πήρε. Τη λέω, το πήρε όταν είχαμε λεφτά, τότε που είχαμε λεφτά, πριν 10 χρόνια. Τουλάχιστον στην Κύπρο μέχρι το 2010 ήμασταν καλά οικονομικά. Μετά ήρθε η κρίση. Και στην Ελλάδα πιο νωρίς ήρθε η κρίση και χτύπησε και πιο βαριά, να μην λέμε βλακίες. Λοιπόν, υπάρχει οικονομική κρίση. Όλοι μας, η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, όχι όλοι, το 99% του πληθυσμού, το 95% του πληθυσμού, περιμένουμε να βγάλουμε το μήνα με ένα συγκεκριμένο ποσό και σαφώς κάνουμε οικονομία. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Εννοείται ότι πλέον δεν υπάρχει οικονομική άνεση ούτε για τις γυναίκες να πηγαίνουν να αγοράζουν πανάκριβα ρούχα και αξεσουάρ και τέτοια και επώνυμα ρούχα και επώνυμα καλλιντικά και επώνυμε τσάντες και επώνυμα παπούτσια. Μιλώ τώρα για τον απλό κόσμο, ώστε να εντυπωσιάσουν έναν άντρα στο ραντεβού. Ούτε για τους άνδρες υπάρχει οικονομική ευχέρεια να ξοδέψουν χρήμα, να πάνε ταξίδια με τη σύντροφο, να πάνε να πληρώσουν ακριβά γεύματα κλπ. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ευχέρεια για αυτό το πράγμα.
Επίσης εννοείται ότι άπαξ και δημιουργηθεί μια σχέση, όταν υπάρχει ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου, ότι τα έξοδα είναι από κοινού. Εντάξει, όταν έχεις σχέση, δεν περιμένεις ότι ο φίλος σου, ο σύντροφός σου, θα σου πληρώνει τα φαγητά σου, τα ποτά σου, τα νερά σου, τα πράγματά σου. Και το ίδιο νομίζω ισχύει και για τους άνδρες. Ενώ δεν περιμένει ένας άνδρας ότι η κοπέλα, που η γυναίκα που θα έχει σχέση μαζί της, θα του πληρώνει τα έξοδά της. Οι περιπτώσεις εκείνες τις οποίες μας πληρώνει ο ερωτικός μας σύντροφος τα έξοδα έχουν άλλο όνομα. Ονομάζεται συνοδεία, επιπληρωμή, sugar daddies, sugar babies, sugar toy boys και τέτοια πράγματα. Δηλαδή σε μία σχέση μοιραζόμαστε τα έξοδα. Τώρα, στις αρχές, ήθιστε, ειδικά στο πρώτο ραντεβού, ήθιστε να πληρώνει ο άνδρας. Ήθιστε. Είχα διαβάσει ένα tweet πριν λίγες μέρες που έλεγε ένας κύριος: εγώ προς και τότε που είχα λεφτά και τώρα που δεν έχω λεφτά, δεν το θεωρώ. Πώς το είχε γράψει, ρε παιδί μου? Έλεγε: δεν το κάνει η καρδιά μου να βγω ραντεβού με μια κοπέλα και να μην την κεράσω στο πρώτο ραντεβού. Άμα δεν μπορώ να κεράσω, δεν θα βγω ραντεβού. Ήθιστε ο άνδρας στο πρώτο ραντεβού εθιμοτυπικά να πληρώνει το ποτό, το φαγητό, δεν ξέρω εγώ τι. Στο πρώτο ραντεβού. Εντάξει, αυτό είναι πολιτισμικό. Δηλαδή είναι κομμάτι της κουλτούρας μας αυτό το πράγμα. Έτσι έχουμε συνηθίσει, έτσι έχουμε δει στις ταινίες κλπ. Στο πρώτο ραντεβού το καταλαβαίνω να περιμένει η κοπέλα ότι ο άντρας θα πληρώσει. Ή να περιμένει η κοπέλα ότι ακόμη και αν προσφερθεί ήδη να πληρώσει, θα το πληρώσει ο άντρας. Τώρα, στα επόμενα ραντεβού, εννοείται ότι είναι καλή ιδέα να μοιράζονται τα έξοδα και ο άνδρας και η γυναίκα ή τέλος πάντων το ζευγάρι που θα βγει έξω. Γιατί μπορεί να είναι και ομόφυλο ζευγάρι. Αλήθεια, όταν είναι βγαίνουν δύο άνδρες μαζί, ποιος πληρώνει? Θα βγαίνουν δύο κουμπέλες μαζί, ποιος πληρώνει? Εκεί δεν υπάρχει θέμα φίλου. Λοιπόν, τώρα, γιατί γέλασα εγώ με αυτόν τον τύπο? Γέλασα με αυτόν τον τύπο γιατί ήταν γελίο, πραγματικά είναι γελίο να πηγαίνεις ραντεβού για περπάτημα, να λες επειδή δεν έχουμε λεφτά, ας πάμε περπάτημα, και να ρωτάς την κοπέλα, θες νερό, να σου λέει η κοπέλα ναι, να περιμένει να σου δώσει τα 50 λεπτά ή 50 σέντ που λέμε στην Κύπρο για να πάρεις το νερό, να σου δίνει η κοπέλα ένα 5 ευρώ και εσύ να παίρνεις δύο νερά που κάνουν 50 σέντ και 50 σέντ, 50 λεπτά και 50 λεπτά, 1 ευρώ και να μην επιστρέφεις ρε στα πίσω. Αυτό γελίο, γελίο, πραγματικά, δηλαδή αναξιοπρεπές. Και προφανώς μέσα στο μυαλό του είχε ότι αφού εγώ ήρθα να σε πάρω από το σπίτι σου και σε έφερα μέχρι εδώ, έχω ξοδέψει βενζίνη να μου τα χρωστάς αυτά τα λεφτά. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι τσιγκούνης και παρτάκιας. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και κλαμμένος. Τι σημαίνει πήγα διακοπές και κλαίω τα λεφτά που έφαγα? Εκτός και δεν έκλαιγε τα λεφτά που έφαγε και αν θεωρούσε ότι επειδή εσύ δουλεύεις δύο δουλειές και επειδή είσαι τόσο άξια κοπέλα. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια που πέρασες στη σχολή που ήθελες και σου εύχομαι κάθε καλό και κάθε επιτυχία. Σου λέει μήπως να το κάνω έτσι για να δούμε αν θα τσιμπήσει, αν είναι τόσο επελπισμένη ώστε να πάρει έναν άνδρα με το σώμα από το CrossFit. Είναι λίγο πράγμα να έχει σώμα από το CrossFit που κάνει 400 ευρώ το χρόνο η συνδρομή στο γυμναστήριο για το CrossFit. Λίγο πράγμα το έχεις. Σου λέει να τη δοκιμάσω την κοπέλα μπας και με πληρώνει. Λοιπόν, δεν το συζητώ. Και σίγουρα ένας άνθρωπος που είναι σοβαρός και θέλει να κάνει μια σχέση μεταξύ ενηλίκων και μια σχέση ισότιμη και εισάξια, κάνει μια σοβαρή συζήτηση. Μπορεί να μην το πει στο πρώτο ραντεβού, μπορεί στο δεύτερο ραντεβού να πει, ξέρεις, επειδή είναι δύσκολη φάση που περνάμε, θα ήθελα να βγαίνουμε πιο συχνά, δυσκολεύομαι όμως να πηγαίνουμε κάπου που να είναι ακριβά, τι θα έλεγες να πληρώνει ο καθένας τα δικά του. Δεν είναι ντροπή να το... Όχι, ντροπή είναι, έχει πολλούς που ντρέπονται να το πούν, αλλά δεν είναι, στην πραγματικότητα δεν είναι κακό να το πεις αυτό το πράγμα. Αλλά αυτός ο τύπος ήταν αλλαντάλλον, δηλαδή μόνος του την προσκαλούσε έξω, μόνος του έκλεισε σε ακριβό εστιατόρια και μόνος του της είπε να πληρώσει. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται ότι σαν να και προσπαθούσε αυτός να δει αν εσύ θα το τσόνταρες, θα του κάνεις τη χορηγό, ξέρω εγώ. Όπως και να έχει, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που βλέπεις ψυχολόγο σχολαστικά
Γιατί, όπως είπαμε, ελπίζω και εσύ να το βλέπεις σχολαστικά. Φαντάζομαι ότι το έγραψες έτσι αστείο. Που ξεκίνησες ψυχοθεραπεία και επενδύεις πάνω στον εαυτό σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία εύχομαι στην καινούρια σου σχολή να πάνε όλα δεξιά. Έχεις την αγάπη μου και φίλη μου μακριά από τέτοιους τύπους και άνδρες μακριά από τέτοιες τύπισες. Και όταν οι γυναίκες τα κάνουν αυτά και εσείς μακριά. Πέρασαν οι εποχές τις οποίες έπρεπε ο άνδρας να συντηρεί τη γυναίκα και να είναι χορηγός. Είπαμε, θυμοτυπικά να πληρώσεις το πρώτο ραντεβού, άντε, το δεχόμαστε. Τι εννοώ, θέλω να πω ότι δεν προωθώ την κουλτούρα ότι πρέπει να πληρώνει πάντα ο άνδρας. Εντάξει. Αλλά θυμοτυπικά στο πρώτο ραντεβού, οκ, okay, αλλά από εκεί και πέρα μη δέχεστε να σας εκμεταλλεύονται οι γυναίκες οικονομικά. Όπως και οι γυναίκες να μην δέχεστε να σας εκμεταλλεύονται οι άνδρες οικονομικά. Είπαμε, ισοτιμία. Την αγάπη μου. Καλό βράδυ.